Αυτό που είπα και το οποίο το πιστεύω ακράδαντα είναι ότι έχει φτάσει πλέον η ώρα, κατά τη γνώμη μου ενδεχομένως έχουμε περάσει την 12η, έχουμε υπερβεί δηλαδή και το όριο εκείνο πριν από το οποίο θα έπρεπε να έχουμε λάβει αποφάσεις ως χώρα και ως πολιτικό σύστημα, να τοποθετηθούμε απέναντι στα πράγματα και στρατηγικά σχετικά με τον μέλλον της χώρας, αλλά και σε σχέση με τους δανειστές. Παρατηρώ παραδείγματος χάρη το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι τόσο η κυβέρνηση όσο και η αξιωματική αντιπολίτευση αντιμετωπίζουν τους δανειστές à la carte, δηλαδή κρατούν κάτι ενδεχομένως που θεωρούν θετικό από την ατζέντα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ή κάτι που θεωρούν θετικό από την ατζέντα της Κομισιόν, του ESM, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά κρύβονται και ουσιαστικά βάζουν το πρόβλημα κάτω από το χαλί, αρνούμενοι και η κυβέρνηση και η αξιωματική αντιπολίτευση να αντιμετωπίζουν συνολικά το ζήτημα. Δηλαδή, όταν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ζητάει τη ρύθμιση του χρέους, την οποία δεν μπορεί να επιτύχει για τους γνωστούς λόγους και για τα προσκόμματα που προβάλλει ο κύριος Βόλφγκαν Σόιμπλε από την πλευρά της Γερμανίας, πηγαίνουν στα υπόλοιπα σημεία της ατζέντας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και λένε ναι, συμφωνούμε με τα πρωτογενή πλεονάσματα τα χαμηλά. Τα πρωτογενή πλεονάσματα του 1,5% του 2%. Η Νέα Δημοκρατία όμως, ενώ αποδέχεται τα χαμηλά αυτά πλεονάσματα, δεν τοποθετείται επί των μέτρων, των παρελκόμενων μέτρων που προτείνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να ληφθούν, προκειμένου να επιτευχθούν αυτά τα πρωτογενή πλεονάσματα, μάλλον να επιτευχθούν τα υψηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα από τη στιγμή που οι Ευρωπαίοι αρνούνται να αποδεχτούν τα χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα, όπως ας πούμε η μείωση του αφορολόγητου, η απελευθέρωση του ορίου απολύσεων, οι περαιτέρω μειώσεις στις συντάξεις. Με αυτά συμφωνούμε, συμφωνεί η κυβέρνηση, συμφωνεί η Νέα Δημοκρατία? Λέω προφανώς όχι. Άρα δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε να αντιμετωπίσουμε à la carte το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ή οποιονδήποτε άλλο από τους δανειστές, αλλά εν προκειμένου το πρόβλημα είναι με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και να μην λέμε συνολικά μία συνολική μάλλον πρόταση, να μην καταθέτουμε μία συνολική πρόταση η οποία να είναι και αποτέλεσμα ίσως και κάποιες εθνικές συμφωνίες. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Γιώργο, παραδείγματος χάριν, το τελευταίο χρονικό διάστημα και κατά τη γνώμη μου πολύ σωστά πράττει, όλο ένα και περισσότερο βάζει στην ατζέντα των διεθνών επαφών του και των δηλώσεων που κάνει μετά από συναντήσεις με διεθνείς ηγέτες, το έκανε και στο Παρίσι τώρα με τον Φρανσουά Ολάν, την ανάγκη να υπάρξει επιτέλους ένα ευρωπαϊκό διεθνές νομισματικό ταμείο. Θα μπορούσε να είναι αυτό μια ενίσχυση, επέκταση του ESM, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, και ότι δεν μπορεί πλέον η Ευρώπη να αποδέχεται αυτές τις λατινοαμερικάνικου τύπου νεοφιλελεύθερες εκδοχές που προσπαθεί να επιβάλλει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ο κύριος Πολ Τόμσεν, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τον μέσο όρο, αυτό που λέμε δηλαδή ευρωπαϊκό κεκτημένο. Παραδείγματος χάρη, θα γίνει και η Ευρώπη εργασιακή ζούγκλα τύπου Νικαράγουας, τύπου Βενεζουέλας, τύπου Αργεντινής, τύπου Βραζιλίας? Δηλαδή αναφέρομαι χώρες από τις οποίες είτε έχει περάσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είτε κατά εποχές εφαρμόστηκαν τέτοιες λογικές. Προφανώς η Ευρώπη δεν πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Άρα ή θα αλλάξει ατζέντα και θα προσεγγίζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τις ευρωπαϊκές χώρες στον μέσο ευρωπαϊκό όρο και ανατρέχοντας στον ευρωπαϊκό πολιτικό πολιτισμό, ή δεν μπορεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να συνεχίσει να παραμένει στην Ευρώπη. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι Γερμανοί, πρέπει να το καταλάβουν οι φίλοι μας οι Γάλλοι, πρέπει να το καταλάβουν στις Βρυξέλλες, πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Άρα μου λες, Σεραφείμ, και καλά το θέτεις έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε το 10, γιατί πάει πίσω η ιστορία, δεν είναι τωρινή, το 10 οι Γερμανοί και οι Γάλλοι ήταν αυτοί που λύσαν ξαναρθεί τεχνικά βεβαίως να βοηθήσει το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ. Και θυμίζω και τις τυχομηθείες Τρόσκαν με Γιώργου Παπανδρέου τότε. Έτσι, γίνει και η Παπα Κωνσταντίνια λογική. Αλλά λες εδώ ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει. Το ερώτημα είναι, η Ελλάδα δεν ομοιάζει αυτή τη στιγμή ως βατραχάκι σε ένα πόλεμο βουβαλιών ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ Ευρωπαίων, υπόλοιπων Ευρωπαίων εταίρων? Και να το λέμε, καλά το λες εσύ για τη λατινοποίηση της Ευρώπης. Από την άλλη, και η Ευρώπη, εμένα αυτό είναι το ερώτημά μου, να κοντράρει στο ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ.
αλλά σε έχει πείσει ότι θα συμπεριφερθεί ως εταίρος και φίλος, όταν ακόμη και αυτό με το οποίο συνεννοείται με την Ελλάδα δεν έχει καμία σχέση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Δηλαδή το καταπατάνε και οι ίδιοι. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Όμως βλέπεις ότι η Ευρώπη, ή για να είμαστε ακριβέστεροι, ένα μέρος της Ευρώπης, ναι, ναι, εξακολουθεί, Γιώργο, ακόμα και έχει κάποια, έστω και ελάχιστα, κοινωνικά και πολιτικά αντανακλαστικά. Κάποιοι στην Ευρώπη έχουν πραγματικά ανησυχήσει, βλέποντας από το Brexit και τον Τραμπ μέχρι αυτά που συμβαίνουν στην Ιταλία και αυτά που είναι βέβαιο ότι θα συμβούν στην Ολλανδία, πιθανότατα στη Γαλλία, στη Γερμανία και αλλού. Έχουν ανησυχήσει πραγματικά, με ειλικρίνεια, mm-hmm, και προσπαθούν να εξισορροπήσουν τα προβλήματα αυτά που δημιούργησαν αυτόν τον πολύ ισχυρό δεξιό συντηρητικό λαϊκισμό, ο οποίος ισοπεδώνει πλέον ένα πολύ μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Γιατί για πρώτη φορά, πρόσεξε να δεις, Γιώργο μου, ποια είναι η διαφορά. Μέχρι τώρα μιλούσανε μάλλον κάποιοι για τον αριστερό λαϊκισμό και ενέτασαν, ενδεχομένως όχι και άδικα, και τον Αλέξη Τσίπρα και την ελληνική κυβέρνηση σε αυτήν την χωρία των αριστερών λαϊκιστών ανά τον κόσμο. Αυτά που συμβαίνουν όμως τους τελευταίους μήνες είναι ένα άλλος λαϊκισμός. Είναι ένας δεξιός, σκληρά νεοφιλελεύθερος λαϊκισμός. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι αριστερός, είναι δεξιός και νεοφιλελεύθερος. Η υπόθεση του Brexit, έτσι όπως εξελίχθηκε μέσα από έναν δεξιό, εθνικοδεξιό μάλλον λαϊκισμό του Νάιτζελ Φάραντζ. Στην Ολλανδία ο Βέλντερς, ο οποίος πιθανότατα θα είναι πρώτο κόμμα ασχέτως αν σταθεί δυνατό να σχηματίσει κυβέρνηση το Μάρτιο, είναι ακροδεξιός. Στην Ιταλία βλέπουμε ότι υπάρχει ένας μεικτός λαϊκισμός που ξεκινάει από το κίνημα των Πέντε Αστέρων, που μπορεί να πει κανείς ότι είναι ένα κόμμα αριστερού τύπου, αλλά φτάνει μέχρι τη Λίγκα του Βορρά που είναι ακροδεξιά, ή μέχρι τον Μπερλουσκόνη. Θέλω να πω δηλαδή ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Δεν υπάρχουν τα στερεότυπα που είχαμε, mm-hmm, μέχρι πριν από λίγο καιρό. Υπό την έννοια αυτή, αρκετοί στην Ευρώπη, επαναλαμβάνω, έχουν ανησυχήσει. Το ζήτημα είναι ότι η ανησυχία της Ευρώπης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση, ακόμα τουλάχιστον, να εξισορροπήσει την επιβολή ενός ιδιότυπου ευρωπαϊκού νόμου, εντός εισαγωγικών του νόμου, από την πλευρά του Βερολίνου. Η Ευρώπη έχει μπλέξει στον εσωτερικό πολιτικό κύκλο της Γερμανίας. Ο κύριος Σόιμπλε και η κυρία Μέρκελ θέλουν να κερδίσουν τις εκλογές του επόμενου φθινοπόρου. Η κυρία Μέρκελ θέλει να γίνει για τέταρτη φορά καγκελάριος και ενδεχομένως να σπάσει και το ρεκόρ των 14-15 ετών στην καγκελαρία του Κόλ, του Αντενάουερ, ακριβώς. Α, του Αντενάουερ, ναι. Λοιπόν, σωστά. Υπό την έννοια αυτή, νομίζω ότι δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση, και αυτό για να πάμε και στα της επικαιρότητας, ναι, ναι, πιστεύω ότι το ραντεβού της Παρασκευής του Αλέξη Τσίπρα με την Άγγελα Μέρκελ θα είναι ένα δύσκολο ραντεβού, ένα πολύ δύσκολο ραντεβού. Θα είναι πολύ εύκολο ενδεχομένως και συνενετικό σε θέματα όπως το προσφυγικό, τα ελληνοτουρκικά, το κυπριακό, όπου η κυρία Μέρκελ εμπλέκεται ολοένα και πιο έντονα σε όλα αυτά τα θέματα, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με την αξιολόγηση, σε ό,τι έχει να κάνει με την παραμονή ή όχι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, εκτιμώ ότι θα είναι ένα πολύ ψυχρό ραντεβού. Ήδη τα πρώτα μηνύματα λένε ότι η κυρία Μέρκελ παραπέμπει για τις όποιες αποφάσεις στο Eurogroup, δηλαδή στον Σόιμπλε ουσιαστικά, γιατί το Eurogroup είναι υπό την επιρροή του Wolfgang Σόιμπλε, και φοβάμαι ότι ως προς αυτό το σκέλος ο κύριος Τσίπρας θα βιώσει ένα μέρος, ένα μικρό μέρος αλλά σημαντικό, των συναισθημάτων που βίωσε ο Αντώνης Σαμαράς το Σεπτέμβριο του 2014, όταν ενώ όλοι του έλεγαν ότι το κλίμα δεν είναι το καλύτερο δυνατό εκείνης της περίοδου για να επισκεφθεί την κυρία Μέρκελ στο Βερολίνο, αυτός το έκανε και πήγε, σας θυμίζω τότε, με ατζέντα το τέλος του μνημονίου, την αποχώρηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου από το πρόγραμμα, το ελληνικό, και την επιβεβαίωση αυτού που είχε στο μυαλό του, το οποίο δεν ήταν πραγματικό βεβαίως, ως ελληνικό success story, και εισέπραξε ένα κατηγορηματικό nine τότε από την κυρία Μέρκελ, και ουσιαστικά από εκεί και πέρα άρχισε η πολιτική του αποδόμηση και οδηγήθηκε στις εκλογές για να τις χάσει από τον κύριο Τσίπρα. Φοβάμαι λοιπόν ότι ως προς το σκέλος αξιολόγηση, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, πλεονάσματα, δεν θα βρει ευήκο αότα
ο Αλέξης Τσίπρας στο Βερολίνο. Μακάρι να συμβεί το αντίθετο και η οποιαδήποτε διάψευση της πρόβλεψής μου είναι πολύ πολύ επιθυμητή από εμένα. Αλλά φοβάμαι ότι το κλίμα δεν θα είναι καλό ως προς αυτό. Νομίζω ότι ανεξάρτητο ότι πιστεύει ο καθένας για όλους, γιατί τη χώρα αφορά αυτό. Και σε ρωτώ ευθέως, άρα η αφήγηση που τις προηγούμενες μέρες ακούγαμε ότι το παίρνει πάνω το Πρωθυπουργός και ότι πάει να βάλει με πολιτικούς όρους το θέμα. Ναι. Κατά τη γνώμη σου, η διαφυγή ή το ξεπέρασμά του, η υπέρβασή του θα είναι από τη Μέρκελ ότι πηγαίνετε στο Eurogroup και βλέπουμε? Ναι, νομίζω πως η κυρία Μέρκελ θα επικαλεστεί πάλι το γνωστό, το έχουμε ζήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια, ότι πριν υπάρξει οποιαδήποτε πολιτική συμφωνία, πρέπει να υπάρξει μια τεχνική συμφωνία. Η τεχνική συμφωνία είναι αυτό που ονομάζουμε Staff Level Agreement, το οποίο δεν υπάρχει ακόμα και δεν υπάρχει όχι με ευθύνη της Ελλάδος, αλλά με ευθύνη κυρίως των δανειστών, των θεσμών δηλαδή. Άρα, εάν κολυσιεργήσουν και καθυστερήσουν, πάμε δηλαδή σε ένα Eurogroup του Ιανουαρίου για να υπάρξει το Staff Level Agreement, με βάση το οποίο ενδεχομένως θα μπορούσε να χτιστεί μετά μια πολιτική συμφωνία, αυτή νομίζω θα είναι και η δικαιολογία που θα επικαλεστεί σε αυτή τη φάση η κυρία Μέρκελ για να αποφύγει να δεσμευτεί έναντι ουδήποτε και για οτιδήποτε. Θέλω να κλείσουμε ρωτώντας με την εμπειρία που έχεις και είσαι ένας από τους εμπειρότερους πολιτικούς συντάκτες, κατά πόσο με το κλίμα το γενικευμένο που εσύ περιέγραψες ορθά στην Ευρώπη, Ολλανδία, Ιταλία, Γαλλία, στο βάθος Γερμανία, κατά πόσο σηκώνει ή θα θυμίζει πάλι Σαμαρά το να πάει ο Έλληνας Πρωθυπουργός Τσίπρας και να πει ότι κοιτάξτε, εάν δεν προτίθεστε να κάνετε ένα βήμα, πάμε σε εκλογές. Το έχεις ακούσει ως αφήγηση. Εμείς πάμε σε εκλογές. Αυτό είναι ένα αφήγημα το οποίο, για να είμαστε δίκαιοι, ο κύριος Τσίπρας, παρά το γεγονός και είμαι σε θέση να το γνωρίζω πολύ καλά, αυτό το απέφχεται. Γιώργο, να τα πούμε καθαρά τα πράγματα. Ο Τσίπρας δεν θέλει εκλογές. Και όσοι νομίζουν και πιστεύουν και λένε το αντίθετο, απλώς δεν γνωρίζουν τον Τσίπρα ή ενδεχομένως κάνουν προβολή των δικών τους επιθυμιών στην πραγματικότητα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αν φτάσει μέχρι εκείνο το σημείο που θα το ζητήσουν για ακόμα μία φορά τον πολιτικό του διασυρμό, δεν θα επιλέξει αυτόν τον δρόμο, ποντάροντας σε δύο βασικά πράγματα. Το πρώτο είναι ότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη είναι σε έναν πολιτικό κύκλο αστάθειας λόγω των αλλεπάλληλων εκλογικών αναμετρήσεων και αυτών που έχουν συμβεί στην Ιταλία και αλλού. Άρα δεν θα ήθελε κανείς να διακινδυνεύσει μία ακόμα πηγή αστάθειας που θα γινόταν η Ελλάδα εάν προκυρισόταν εκλογές για πολλούς μήνες και θα ξαναέρχονταν στο πρώτο επίπεδο τα θέματα του Brexit, όλα αυτά τα πράγματα. Και αφετέρου, το δεύτερο που λαμβάνουν υπόψη τους στην Γερμανία είναι ότι ακόμα και να γινόταν εκλογές και να κέρδιζε, εάν δεχτούμε ότι οι δημοσκοπήσεις είναι ακριβείς ή περίπου ακριβείς, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης και κατόρθωνε να σχηματίσει κυβέρνηση, προφανώς με την βοήθεια του ΠΑΣΟΚ, εάν κρίνω από αυτά που μου λένε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, προς αυτή την κατεύθυνση κοιτάζουν. Αυτό πρακτικά σημαίνει για τη Γερμανία ότι με μια κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη και ΠΑΣΟΚ μπορεί να περάσει ευκολότερα, μπορούν να περάσουν ευκολότερα μία σειρά από μέτρα τα οποία περνούν τώρα με κυβέρνηση Τσίπρα, με τα όποια προβλήματα, με τα όποια προσκόμματα, με τις όποιες ιδεολογικές αιμονές των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Αυτά είναι δύο ζητήματα τα οποία οι Γερμανοί τα βάζουν πάνω στο τραπέζι και τα λαμβάνουν πάρα πολύ σοβαρά υπόψη τους. Υπό την έννοια αυτή, δεν αποκλείω πλέον το θέμα των εκλογών. Αν με ρωτούσες προχθές, θα σου έλεγα ότι δεν το πίστευα πάρα πολύ. Σήμερα εκτιμώ ότι το ενδεχόμενο εκλογών είναι λίγο πιο κοντά, παρά το γεγονός, επιμένω, ότι δεν είναι αυτή η κεντρική στρατηγική του Αλέξη Τσίπρα. Ο Τσίπρας θέλει όσο περισσότερο ζωτικό πολιτικό χρόνο, προκειμένου να απομειώσει τα αρνητικά που έχουν εγγραφεί στο πρόσωπό του σχετικά με όσα έχουν συμβεί στη χώρα από τον Ιανουάριο του 2015 μέχρι σήμερα, προκειμένου όταν θα πάει σε εκλογές, πρώτον να έχει ένα πολιτικό αφήγημα εξόδου από την κρίση, εξόδου από το μνημόνιο, και δεύτερον, ακόμα και αν χάσει, να χάσει με τέτοιο ποσοστό που θα
τον καταστήσει ως αξιωματική αντιπολίτευση μια πολύ ισχυρή πολιτική δύναμη και τον ίδιο πολιτικά ισχυρό, ώστε να ταινίζει το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Σαφές. Και όπως είπε και ένας Έλληνας πολιτικός, όσο θέλει η Γαλοπούλα τα Χριστούγεννα, άλλο τόσο θέλουμε τώρα εκλογές. Θέλω να κλείνοντας να σε ρωτήσω πολύ γρήγορα να μου πεις, και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, λύσε μου μια απορία. Ξέρω ότι είσαι καλό ρεπορτάζ. Μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, ορισμένοι τρολάρουν τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή, βγήκε τώρα αυτή η ανακοίνωση για τα νησιά, ξανά πάλι Λέσβος Μυτιλινή. Τι είναι αυτό τώρα, το έχεις υπόψη σου? Όχι, δεν το έχω υπόψη μου. Είναι σημερινό, είναι χθεσινό. Χθες το απόγευμα, πώς θα προχωρήσει η επιδοματική νησιωτική πολιτική, και έγραφε Λέσβος, κόμμα, Μυτιλίνη, συνέχιζε στα άλλα νησιά. Κάποιοι τον τρολάρουν. Ο ανόητος χτύπησε δεύτερη φορά. Ακριβώς. Λοιπόν, σαν τον ταχυδρόμο προφανώς. δεν ξέρω. Ειλικρινά, Γιώργο, έτσι μιας και το θέτεις, ένα από τα αδύναμα σημεία αυτής της κυβέρνησης είναι το γεγονός ότι δεν έχει κατορθώσει να φτιάξει ικανούς τεχνοκρατικούς μηχανισμούς είτε στα Υπουργεία είτε κεντρικά για το συντονισμό της κυβέρνησης. Προφανώς υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Αυτό πρέπει να το δει ο Τσίπρας με τον δικό του τρόπο. Έλα, γιατί χτυπάει το τηλέφωνο σου. Χθες μόλις είπες στην ΑΤΑΚΑ ότι κάποιοι κάνανε σκονάκια στο Δούνου του, έπεσε τηλέφωνο πολιτικού. Ναι, για όσους το είδαν. Δεν το μάθαμε. Δεν το έχω ανακαλύψει. Ναι, όποιος έχει τη μύγα, μοιάζεται. Αλλά εγώ δεν ανέφερα όνομα. Ανέφερα απλώς, είπα απλώς ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν και κάποια εγχώρια θερέφωνα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, και αυτό το έχουν πει επανειλημμένα πολλοί, όχι μόνο εγώ.